βγάζουμε εδώ. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για το έθιμο της Γίκνας. Στα Σιδροσένια δεν ερχόταν στο σπίτι ούτε ο γαμπρός, ούτε η πεθερά, ούτε ο πεθερός. Εδώ κάποιες φορές βέβαια, όταν τολμούσε ο γαμπρός να πλησιάσει στο σπίτι, συνέβαιναν και κάποια παρατρέμασαν την πιπεριά, οι φίλες της νύφης την ετοιμάζουν, τις φορούν μόνο το πέπλο, την περιποιούνται και όλες μαζί τραγουδούν το τραγούδι του αποχαιρετισμού της νύφης από τη μάνα και τον πατρικό της. Τρεις πρωτοστέφανες ανακατεύουν το βουνά μέσα σε μπακυρένιο τάση. Βουτούν το μικρό τους δαχτυλάκι οι ελεύθερες μέσα για να δάψει. Το τυλίγουν με λευκό πανάκι για να πιάσει καλά και να διατηρηθεί πολλές μέρες. Αυτό σήμαινε πως δεν θα χάνουν τον καλό τους. Τοποθετούν τρία κεριά δεμένα με κορδέλα, λευκή και καγκάλια και πρώτη νύφη σέρνουν το χορό. Μετά το τάση το παίρνει η μάνα της και συνεχίζει ο πατέρας, οι συγγενείς και οι φίλοι. Καθένας που παίρνει το τάση το σημώνει, βάζει λεφτά μέσα. Συνήθως σε αυτό το έθιμο